Καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Από τις Βρυξέλλες, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κατρούγκαλο. Καλησπέρα. Κύριε Κίρτσο, ξεκινώ με εσάς. Ένα πρώτο σχόλιο με αυτό που συνέβη με το Oruç Rage. Πώς το ερμηνεύετε, τι νομίζετε ότι στείνει η Τουρκία? Αν μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε τις σκέψεις και τα σχέδια του Ερντογάν, αν μπορείτε, θα έχετε διαβάσει. Λοιπόν, έχει γίνει πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευρωπαϊκά, στην Αμερική κτλ. Ναι, τι γίνεται, τι λέτε? Θεωρώ ότι ο Ερντογάν βλέπει ότι ο χρόνος είναι σε βάρος του, δηλαδή αλλάζει το διεθνές περιβάλλον σε βάρος του. Έχει και προβλήματα εσωτερικά οικονομικά. Επομένως, κάνει μία επίδειξη δύναμης με μία λογική ό,τι πιάσει. Δηλαδή, αν θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά, αν θα μπει σε μία διαπραγμάτευση με όρους ισχύως από την πλευρά του, προτού, για παράδειγμα, χάσει τις εκλογές ο Τραμπ, με τον οποίο έχει μία προσωπική σχέση, και περάσει η Προεδρία στις 20 Ιανουαρίου, βέβαια έχουμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, στους δημοκρατικούς και στην παραδοσιακή σκέψη του State Department σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, που τέλος πάντων κρατάει αποστάσεις από τον Ερντογάν ως Ισλαμιστή, Εθνικιστή και όλα αυτά. Ναι, ναι. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα εξελίσσονται σε βάρος του Ερντογάν, αλλά με πολύ αργό ρυθμό, γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος εδώ, να το καταλάβουμε? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι η πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη της Ευρώπης, η Γερμανία, και προσωπικά η Καγκελάριος, θα έλεγα ότι κοντράρει οι ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι λέει συμπαθεί τον Ερντογάν, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα γερμανικά στην Τουρκία μεγάλα, ναι, και δεν ξέρω τι άλλο παίζει. Δηλαδή, έρχεται κόντρα στη λογική και στη διεθνή νομιμότητα η Γερμανία. Είναι πιο σύνθετο το πράγμα. Καταρχήν, για εξηγήστε το μας, να το καταλάβουμε. Ναι, εντάξει. Καταρχήν, έχουμε μαζί μας τη Γαλλία, που αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί η Γαλλία κάνει μια σωστή ανάλυση. Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της Φιγκαρό σήμερα, που λέει ότι ο Ερντογάν πλέον το έχει παρακάνει και έχει μια ανάλυση δισέλιδη μέσα. Από το Ναγκόρνο Καραμπάχ μέχρι τη Λιβύη, τη Συρία, την Ανατολική Μεσόγειο, του βγάζει η Γαλλία, δηλαδή έχει αρχίσει και βγάζει ένα λογαριασμό στον Ερντογάν. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η Γαλλία είναι η μόνη σημαντική στρατιωτική δύναμη που απέμεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και βέβαια η Γαλλία είναι η βάση μαζί με τη Γερμανία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, δηλαδή πρέπει κατά κάποιο τρόπο ο γαλλογερμανικός άξονας να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί πάντα, αλλά συνήθως. Επομένως, το ότι η Γαλλία σπρώχνει προς τις θέσεις της ελληνικής πλευράς έχει τεράστια σημασία, γιατί μόνοι μας ή με την Κύπρο δεν θα μπορούσαμε να σπρώξουμε, δεν θα είχαμε το ειδικό βάρος. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας ότι η στάση της Μέρκελ δεν μας ικανοποιεί, όπως δεν μας ικανοποιεί και η στάση της ισπανικής κυβέρνησης. Έχουν πολλά τροτά σημεία σε ό,τι μας αφορά. Καταρχήν, έχουν εξοπλιστικά προγράμματα με την Τουρκία. Εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησα από τον Μπορέλ στην τελευταία ολομέλεια να επιβάλλει ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων. Και μάλιστα έκανα και μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν ανταποκρίθηκε ο Μπορέλ. Αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί προμηθεύουν τα Leopard, τα tanks, τα οποία επιτρέπουν στον Ερντογάν να εισβάλλει στη Συρία, κατά τον Κούρδων κυρίως. Προμηθεύουν τα 6 γερμανικά υποβρύχια, σαν και αυτά τα 5 που μας πούλησαν επί Σιμίτη Τσοχατζόπουλου, αλλά πιο εξελιγμένα, επομένως θα έχουμε ανατροπή δυνάμεων. Οι δε Ισπανοί που έχουν φτιάξει ένα αεροπλανοφόρο, το αεροπλανοφόρο βασιλιάς Χουάν Κάρλος ο πρώτος, πουλάνε μέσω της εταιρείας που έφτιαξε αυτό το αεροπλανοφόρο όλα τα σχέδια, και η ναυπήγηση του τουρκικού αεροπλανοφόρου, του Ανατολού, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Επομένως, έχουμε δύο χώρες πολύ σημαντικές, τη Γερμανία και την Ισπανία, που κάνουν πλάτες στην Τουρκία. Από την άλλη,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή πολιτική άμυνας, κοινή εξωτερική πολιτική. Επομένως, έχει αυτό που λέμε μαλακή δύναμη, soft power, δηλαδή χρησιμοποιεί όποτε το κρίνει σκόπιμο την οικονομική της ισχύ. Αλλά η οικονομική ισχύ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σαν του Ερντογάν, εάν δεν καλύπτεται από στρατιωτική ισχύ και από κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εμείς, σαν Ελλάδα, παίζουμε το χαρτί της Γαλλίας, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένοντας και την προεδρική αλλαγή. Σημαίνει κάτι ότι ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, που αύριο, σήμερα Τρίτη, ενώ είχε προαναγγείλει ότι θα πάει και στην Τουρκία πριν από μερικές μέρες, είναι στην Αθήνα και στην Κύπρο και πληροφορηθήκαμε σήμερα ότι δεν θα πάει τελικά στην Άγκυρα. Σημαίνει κάτι αυτό ή δείχνει, ας πούμε, είναι επικοινωνιακό κόλπο των Γερμανών? Να, ας πούμε, θυμώσαμε λίγο και δεν πάμε να μας δει ο Ερντογάν. Δεν θα το έλεγα επικοινωνιακό κόλπο. Σίγουρα υπάρχει μια δυσαρέσκεια, γιατί φάγανε ένα άδειασμα σε αυτή τη φάση. Αλλά μην νομίζουμε τώρα ότι θα αλλάξει η Γερμανία πολιτική, επειδή δεν θα πάει αυτό σε αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα. Θα πάει σε δύο εβδομάδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Άλλωστε η Γερμανία έχει εκλογές σε 12 μήνες. Ναι. Έχει και 3,5 εκατομμύρια Γερμανούς πολίτες τουρκικής καταγωγής. Πιστεύετε ότι η Γερμανία, κύριε Κίρτσο, με την μεγάλη εμπειρία που έχετε, η Γερμανία, η Μέρκελ, θα αλλάξει καθόλου συμπεριφορά μεθαύριο που έχει πάλι σύνοδο κορυφή σε σχέση με την Τουρκία, ή θα έχει το ίδιο βιολάκι που είχε και στην περασμένη σύνοδο και έχει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στον Ερντογάν? Η Μέρκελ, επειδή την παρατηρώ χρόνια τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πάντα πολύ προσεκτική στις κινήσεις της και όταν φτάσει κάπου έχουν οριμάσει πάρα πολύ οι συνθήκες. Δεν νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση πρόκειται να επιταχύνει τις αποφάσεις του Δεκεμβρίου. Θα περιμένει μέχρι το Δεκέμβριο να δει τι θα γίνει. Θα θέλει να μάθει και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις Αμερικές. Κύριε Κατρούγκα, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ άσχημο πλέον περιβάλλον ανάμεσα σε εμάς και στην Τουρκία του Ερντογάν. Προχθές που έγινε η συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Τσαβούσογλου, πήρε διαβεβαίωση ο κύριος Δένδιας από τον κύριο Τσαβούσογλου ότι σε λίγο θα μας πούνε ημερομηνία για την έναρξη των διερευνητικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, με την πελώρια εμπειρία που έχετε, κύριε Κατρούγκαλε, εάν σήμερα με αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μπορεί η κυβέρνηση να ξεκινήσει τις διερευνητικές, και αν τις ξεκινήσει, τι αποτέλεσμα μπορούν να έχουν αυτές? Πώς θα δυνατόν να ξεκινήσουν οι διερευνητικές με τον έσχατο αυτό εκβιασμό, να αμφισβητείται αυτή τη στιγμή δυνητικά η κυριαρχία μας? Γιατί εφόσον πρόκειται να επιχειρήσει το Roots Race ανάμεσα στα 6 και στα 12 μίλια, είναι σαν να μας στερεί τη δυνατότητα, το κυριαρχικό μας δικαίωμα, την άσκηση της κυριαρχίας μας για επέκταση. Πολύ σωστά. Κακά τα ψέματα, δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Αναμενόμενη ήταν αυτή η κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας. Γιατί αναμενόμενη? Γιατί η Τουρκία έχει μια σταθερή αναθεωρητική στρατηγική, με κλιμακούμενη μάλιστα επιθετικό το τελευταίο διάστημα. Τα μηνύματα που πήρε τόσο από την ελληνική κυβέρνηση, όσο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, όσο και από την Ευρώπη, πάλι με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν μηνύματα που αποθαρρύνουν την επιθετικότητα αυτή, θα λέγα αντίθετα, την αποθρασύνουν. Και να γίνω σαφής, για 40 και πάνω ημέρες, για πρώτη φορά στα χρονικά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ένα πλοίο ερευνητικό παραβίαζε κυριαρχικά μας δικαιώματα εντός της υφαλοκρηπίδας μας, όπως έχει οριστεί με τον εθνικό νόμο, τον νόμο Μανιάτη. Δεν υπήρξε αντίδραση. Και όταν ρωτούσαμε την κυβέρνηση ποια θα είναι επιτέλους η κόκκινη γραμμή, πού θα αντιθέσετε, πότε θα αντιδράσετε, η απάντηση δεν είχαμε πάρει. Στο ζήτημα των κυρώσεων, αυτές και άργησαν να μπουν και απρόθυμα μπήκαν, και ενώ είχε τεθεί ο στόχος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τον ίδιο να έχουμε τη φυσιολογική ολοκλήρωση του κύκλου στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εφόσον ο ύπατος αρμοστής, ο άτυπος Υπουργός Εξωτερικών, είχε ήδη καταρτήσει κατάλογο κυρώσεων, αυτά εγκαταλείφθηκαν. Και μετά, ενώ στην πραγματικότητα πράγματι η λευκή πετσέτα πέταξε στο Συμβούλιο αυτό ο Πρωθυπουργός, όπως εύστοχα σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, προσπαθήθηκε αυτή η αποτυχία
να μετασχηματιστεί σε επιτυχία. Για να μην ασκώ μόνο κριτική, τι θα πρέπει να γίνει? Ακριβώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε αυτό τώρα? Αυτό που πρέπει να γίνει. Ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι να πάρουμε επιτέλους την πρωτοβουλία των κινήσεων εμείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό διμερές επίπεδο. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Τι λέμε το τελευταίο διάστημα συνεχώς και επανειλημμένα? Να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα, ξεκινώντας από το Ιόνιο, προχωρώντας στα νότια της Κρήτης. Το έχει πει επανειλημμένα ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουν πει επανειλημμένα οι ανακοινώσεις μας. Τώρα έφτασε η ώρα να σκεφτούμε. Τώρα, αν σας πει κάποιος, βέβαια, εσείς τώρα, στον καιρό που ήσασταν κυβέρνηση, γιατί σφυρίζατε τα διάφορα για την επέκταση των χωρικών υδάτων? Τι θα απαντούσατε εκεί? Συγγνώμη, αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξανακάνει. Και είπα ότι είχε ήδη καταρτιστεί νομοσχέδιο για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Είχε ανακοινωθεί αυτό στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Μάλιστα. Το έχει παραδεχθεί και ο κύριος Δένδιας. Και απλώς οι εκλογές, οι οποίες έγιναν γρηγορότερα από ό,τι ήταν ο προγραμματισμός μας. Ο προγραμματισμός μας ήταν να το καταθέσουμε αυτό το νομοσχέδιο το Μάιο. Οι εκλογές του Ιούνιου το πρόλαβαν. Λέω λοιπόν ότι ενώ έπρεπε ήδη να έχει γίνει, θα διευκόλυνε και τη διαπραγμάτευση με την Αλβανία η επέκταση των χωρικών στο Ιόνιο. Τώρα δεν πρέπει να γίνει μόνο αυτή, αλλά και στα νότια της Κρήτης, και να εξετάσουμε το ενδεχόμενο και ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, της Καρπάθου και του συγκροτήματος του Καστελορίζου. Ως προς δε τις κυρώσεις, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από το κρίσιμο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί θέλαμε να συμμετέχουμε στην εθνική αυτή προσπάθεια. Εμείς νοιαζόμαστε για το καλό της χώρας, όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κύριε Έστω Κατρούγελ, και την τελευταία στιγμή, ναι, όμως, αυτές οι κυρώσεις, ακόμα και την Πέμπτη, θα πρέπει να ξανατεθούν στο τραπέζι. Γιατί αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, τότε το διάλογος με την Τουρκία, που εμείς τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε, με όρους βέβαια διεθνούς δικαίου και με την ατζέντα τη δική μας, γιατί μία διαφορά, είναι, αποδείχθηκε, ιδιαίτερα εύθραστος, εάν δεν έχει δεσμευτεί η Τουρκία ότι δεν θα επαναλάβει την επιθετικότητά της. Θέλουμε να μας εξηγήσετε με απλό τρόπο για να τα κατανοούμε όλα. Γιατί τα κάνει αυτά ο Ερντογάν και αν είστε ανήσυχος ότι τώρα πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατάσταση που έχει απρόβλεπτες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον ή στο πιο μακρινό. Αν εννοείται, εσείς φοβόσαστε καμιά εμπλοκή, κανένα επεισόδιο, καμιά φασαρία τύπου ημίων, φοβόσαστε κάτι τέτοιο ή... Η ερώτησή σας λοιπόν είναι αν επιδιώκει πόλεμο ο πρόεδρος Ερντογάν. Η απάντηση είναι όχι. Η Τουρκία προβάλλει ισχύ και ο σκοπός της είναι να υποχωρήσουμε. Και κάθε φορά δηλαδή να βάλει θέματα πολλά, ας πούμε, για παράδειγμα στις διερευνητικές και πέρα από τα θαλάσσια σύνορα κτλ. Στις διερευνητικές είναι απολύτως στο χέρι μας να τις κρατήσουμε στο μόνο θέμα που διαπραγματευόμαστε. Πολύ μιλάμε σωστά, τώρα πολύ για τη συμπεριφορά της στο πεδίο. Ναι, ναι. Στο πεδίο λοιπόν αυτό που κάνει συστηματικά η Άγκυρα είναι να προβάλλει ισχύ για να δει θα υποχωρήσουμε και αν δεν αντιδράσουμε την επόμενη φορά πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Ακριβώς γιατί πρέπει να ξέρει η Άγκυρα ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Γιατί δεν επιχειρήθηκαν ανάλογες συμπεριφορές όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019? Γιατί το μήνυμα είναι σαφές. Δεν επρόκειτο να ανεχθούμε παρόμοιες κινήσεις. Και τη μία τη μοναδική φορά που επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο το φθινόπωρο το 2018, η απάντηση ήταν σαφής και δεδομένη. Η αποτροπή χωρίς κλιμάκωση, που πρέπει πάντοτε να συνδυάζει τη διπλωματική προσπάθεια. Άρα, οι διερευνητικές του 2016, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, βέβαια δεν ήσασταν τότε εσείς στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών, ήταν ο προκάτοχός σας ο κύριος Γκοτζιάς. Κυβέρνηση είμαστε όμως, κυβέρνηση ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί σταμάτησαν τότε οι διερευνητικές το 2016, την άνοιξη του 2016? Με ευθύνη της Τουρκίας ματαιώθηκαν, γιατί. Έβαζε και άλλα θέματα, τι γινότανε? Δεν ήθελε να συνεχίσει την συζήτηση εν ώψη του νέου κλίματος που ήθελε να τροφοδοτήσει. Γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα. Ναι, ναι. Για να γίνει διάλογος χρειάζονται δύο. Είναι σαν τον τακό. Δεν αρκεί ένας. Σωστά. Επομένως, για να επανέλθω στην αρχική σας ερώτηση, η Τουρκία προβάλλει ισχύ. Ιδανικά θα ήθελε να φιλανδοποιήσει τη χώρα, να την καταστήσει δηλαδή χώρα με μειωμένη κυριαρχία. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως δεν πρέπει να της αφήνουμε περιθώρια ούτως ώστε να κλιμακώνει την επιθετική της κίνηση και να πιέζει παραπάνω κάθε φορά που εμείς δεν αντιδρούμε στην προηγούμενη της κίνηση. Όπως δεν αντιδράσαμε όταν το Roots Race αλώνησε για 40 μέρες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως επαναλαμβάνω, ορίζεται από το νόμο Μανιάτη. Θέλω να έρθω λίγο στον κύριο Κίρτσο και να ρωτήσω αν περιμένετε, σε περίπτωση που έχουμε Biden στην Αμερική στις 3 Νοεμβρίου, εάν περιμένετε αλλαγή πλεύσης
της εξωτερικής πολιτικής των Αμερικάνων σε σχέση με την Τουρκία του Ερντογάν. Σίγουρα περιμένω. Βέβαια δεν περιμένω θαύματα, γιατί είμαι παλιός παρατηρητής. Αλλά θα σας πω ότι ο Τραμπ έχει δώσει ένα είδος ασυλίας στον Ερντογάν. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία για μια παραδοσιακή αμερικανική σκέψη, ναι, απορρίπτει. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, έσπασε το εμπάργκο με το Ιράν και μάλιστα σε οικογενειακό επίπεδο γίναν διάφοροι δισεκατομμυριούχοι και δεν αντιμετώπισε καμία αμερικανική αντίδραση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα του Ιράν είναι ευαίσθητες έως υπερβολικά επιθετικές κατά την άποψή μου. Επομένως θα χαθεί αυτή η προσωπική σχέση και θα επικρατήσει μια λογική ότι εντάξει, λιγότερο Ισλάμ, λιγότερο εθνικισμός, λιγότερη ελευθερία κινήσεων σε βάρος των Κούρδων στη Συρία, να δούμε τι γίνεται στη Λιβύη, να δούμε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, θα βγούμε κερδισμένοι και νομίζω αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, ότι εμείς αντέχουμε στο χρόνο και κερδίζουμε σιγά-σιγά έδαφος, ενώ η Τουρκία έχει δύο προβλήματα. Έχει το πρόβλημα της οικονομίας, η λίρα εξακολουθεί να πέφτει, διότι μπορεί να μην έχουν επιβληθεί. Είναι κοντά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το συμμερίζεστε αυτό? Όχι απόλυτα, όχι απόλυτα, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μια παραδοσιακή αντίδραση. Ο Ερντογάν δείχνει ότι πάντα βρίσκει διεξόδους εκτός πλαισίου. Για παράδειγμα, η συνεργασία του με το Κατάρ, που είναι μεγάλη οικονομική δύναμη και είναι ο βασικός αντίπαλος της Σαουδικής Αραβίας. Επομένως, παίζει κατά της Σαουδικής Αραβίας υπέρ του Κατάρ και έχει πιστώσεις τεράστιες από το Κατάρ. Δεν λέω ότι αυτό θα τον ξελασπώσει. Μετά έχει δημιουργήσει η Τουρκία ισχυρή βιομηχανική βάση. Επομένως, το χρέος είναι κυρίως χρέος ιδιωτικών επιχειρήσεων. Δεν έχει υψηλό δημόσιο χρέος. Και το ερώτημα είναι αν αντέχουν αυτές οι επιχειρήσεις, που μάλλον αντέχουν και ίσως και γι' αυτό αφήνει τη λίρα να πέσει, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να κερδίσουν συνάλλαγμα, μάλιστα, στις διεθνείς αγορές. Αλλά όλα αυτά βέβαια έχουν ένα κόστος για τον μέσο πολίτη, δηλαδή ο μέσος Τούρκος καταπιέζεται οικονομικά. Επομένως, έχει ένα πρόβλημα σοβαρό οικονομικό σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το λαό και έχει και ένα πρόβλημα διπλωματικό. Το περιβάλλον αλλάζει σε βάρος του, δηλαδή η Γαλλία έχει φύγει μπροστά, η Ευρώπη του κάνει ακόμα, του δίνει ευκαιρίες λόγω Γερμανίας και Ισπανίας, αλλά πόσο θα του δίνει και άμα ξεπεράσει τα όρια. Ο ίδιος βρίσκεται σε μια έτσι υπερδιέγερση, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στη Λιβύη και στη Συρία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Είναι η μόνη περιφερειακή δύναμη η Τουρκία που δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και συνεννόηση μεταξύ των εμπολέμων. Επομένως, όλα αυτά μετράνε. Είναι έτσι. Τώρα, ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα? Νομίζω ότι έχουμε ένα μαραθώνιο ελληνοτουρκικό. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Έλα, Γιάννα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δύο, ναι, πόσο, ναι, θεωρούν πιθανό στην επόμενη σύνοδο κορυφής, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, να μπει στο τραπέζι θέμα κυρώσεων. Το είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο ή θα περιμένουμε ως το τέλος του χρόνου, σωστό, ας πούμε, ώσπου να, εν πάση περιπτώσει, να έχει εξαντλήσει την επιθετικότητά του ο Ερντογάν? Να προσθέσω κάτι στην ερώτηση. Ναι, ναι. Γιατί το να μπουν στο τραπέζι οι κυρώσεις θα πρέπει να αλλάξει και πολιτική ελληνική κυβέρνηση. Κατά πόσο είναι πιθανό να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση να μπουν κυρώσεις σε αυτό που, μάλιστα, λέει. Ελάτε, κύριε Κίρτσο, ξεκινήσουμε από εσάς. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρόκειται να αλλάξει η μερίσια διάταξη, γιατί εδώ πέρα είναι ένας σύνθετος οργανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δεκέμβριο θα γίνει η σοβαρή συζήτηση, διότι έτσι έχει αποφασιστεί. Τώρα ο Πρωθυπουργός προφανώς θα το θέσει το ζήτημα, αλλά για να υπάρξουν κυρώσεις υπάρχει κανόνας ομοφωνίας. Πού θα βρεθεί ομοφωνία και μάλιστα και επί της διαδικασίας ομοφωνία. Δηλαδή, δεν φτάνει, πρέπει να υπάρξει ομοφωνία σε πολιτικό επίπεδο, που σίγουρα δεν υπάρχει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και ομοφωνία επί της διαδικασίας. Άρα θα κάνει ζήμωση, θα κάνει, με προοπτική να πάμε το Δεκέμβριο, όπου και εκεί οι κυρώσεις, αν υπάρξουν, αν συνεχίσει έτσι ο Ερντογάν, προφανώς κάτι θα υπάρξει. Αλλά υπάρχουν κυρώσεις και κυρώσεις. Υπάρχουν κυρώσεις, και εγώ βάζουμε. Ο κύριος Πέτσας έλεγε ότι αν μπουν κυρώσεις θα τις αισθανθεί πάρα πολύ ο Ερντογάν. Τα έλεγε πριν δύο εβδομάδες αυτά.
Πριν τη σύνοδο τα έλεγε ο κορυφής. Πριν τη σύνοδο, μετά τη σύνοδο, ικανοποιημένος κι αυτός. Ως τώρα, επειδή παρακολουθώ την Ευρωπαϊκή, είμαι και στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε εμπάργκο όπλων που δεν είναι εμπάργκο, διότι κάθε φορά που μπαίνει κάπου ο Ερντογάν γίνεται ένα εμπάργκο όπλων, αλλά δεν αφορά τις παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει, αφορά τις μελλοντικές παραγγελίες και αφορά μόνο τα οπλικά συστήματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Επομένως, ώσπου να καταλάβουμε ποιες είναι οι επόμενες παραγγελίες και ποια είναι τα οπλικά συστήματα, για παράδειγμα στη Βόρεια Συρία, σε βάρος των Κούρδων, ουσιαστικά δεν ισχύει το εμπάργκο. Το οικονομικό εμπάργκο είναι και αυτό του επίπεδου, επειδή υπάρχει εμπάργκο σε ό,τι αφορά τις έρευνες γύρω από την Κύπρο. Το επίπεδο, η εταιρεία, η πετρελαϊκή της Τουρκίας, ναι, και 10 στελέχη της. Δηλαδή, καμία επίπτωση. Άλλωστε και αυτή η εταιρεία ουσιαστικά αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα, γιατί δεν έχει καμία πιθανότητα ούτε να βρει πετρέλαιο, αμφιβάλλω ότι έχει τη δυνατότητα. Σίγουρα δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να αντλήσει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Και σίγουρα δεν θα βρει. Τώρα εσείς μας λέτε για τις εταιρείες που κάνουν εκεί τις δουλειές για να βρουν και τα λοιπά, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Και εδώ για τα Βαρόσια δεν άνοιξε ρουθούνη για τα Βαρόσια, που υπάρχει κατάφορη παραβίαση αποφάσεων του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Περιμένετε μεθαύριο τουλάχιστον να τοποθετηθούν για τα Βαρόσια με αυτό που έχει γίνει εκεί? Είναι ο τρίτος Ατύλλας στην Κύπρο αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Δυστυχώς. Θα τοποθετηθούν, αλλά κοιτάξτε, όπως να τοποθετηθούν με τσάι και συμπάθεια, δεν μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι τι θα πούνε στην Τουρκία. Θα τοποθετηθούν, αλλά μην περιμένετε ριζική αλλαγή πολιτικής. Αλλά θα σας πω ότι αυτά τα πράγματα... Δηλαδή κάνει ό,τι γουστάρει ο Ερντογάν, αυτό μας λέτε. Χωρίς να υδρώνει τα αυτή του. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι ο Ερντογάν χάνει συνεχώς πόντους. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν θέλει να ακούει για Τουρκία. Το θέμα της ένταξης δεν το πιστεύει κανείς. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε 500-550 στους 705, οι οποίοι είμαστε σε έξαλλη κατάσταση κατά της Τουρκίας. Θα μου πείτε, τα αναγνωρίζει όλα αυτά? Όχι, αλλά έχουν σημασία όμως. Και σε κάποια φάση ο συσχετισμός δυνάμεων θα είναι τέτοιος που θα υποχρεωθεί, τέλος πάντων, κάτι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Η Γαλλία ήταν έτσι έναντι του Ερντογάν πριν 6 μήνες, δεν ήταν έτσι. Οι Αμερικάνοι, ο Πομπέο ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι. Επομένως βλέπουμε ότι κάτι συμβαίνει. Κερδίζουμε πόντους, αλλά πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση? Μα δεν σταματάει όμως η στρατηγική του Ερντογάν, αγαπητέ κύριε Κίτσο, δεν σταματάει. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι άλλη είναι η Γαλλία από πριν 6 μήνες και άλλη είναι η Αμερική με τη στάση του Πομπέο τις τελευταίες ημέρες. Θα σας δώσω και την εξήγηση. Όπως είπα πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο οικονομική ισχύ. Ολοκληρώστε λίγο σύντομα για να ακούσουμε και τον κύριο Κατρούγκαλο. Ναι. Ναι, δεν έχει στρατιωτική ισχύ, δεν έχει κοινή πολιτική άμυνας. Επομένως, αυτό το ξέρουν όλοι οι παίκτες. Το ξέρει και ο Πούτιν, το ξέρει και ο Ερντογάν. Ελάτε, κύριε Κατρούγκαλο. Έπρεπε και οι Ρώσεις να έχουν επιβληθεί από το προηγούμενο συμβούλιο. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Το είχε παραδεχθεί, το είχε θέσει ως στόχο στον εαυτό του ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα στο άρθρο του στις 3 ξένες εφημερίδες στις 9 Σεπτέμβρη, ότι δεν βλέπει άλλη επιλογή. Ανάλογες ήταν οι τοποθετήσεις και του κυρίου Πέτσα, που προανήγγειλε κυρώσεις που θα δαγκώνουν. Έτσι. Το σημαντικότερο, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει, λέγοντας κανόνας ομοφωνίας, τι τα θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τάνκερ που στρίβει αργά. Με την ανοχή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, πάρθηκε πίσω στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόφαση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχε ληφθεί στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, το λεγόμενο Κίμιχ, να συγχρονιστούν οι κυρώσεις προς τη Λευκορωσία με τις κυρώσεις προς την Τουρκία. Και ακριβώς επειδή αυτά γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Μπορέλ, ο ύπατος αρμοστής, ο άτυπος Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε έστω προφορικά καταθέσει κατάλογο κυρώσεων που για πρώτη φορά περιλάμβαναν και ορισμένες κυρώσεις πράγματι με δόντια. Παράδειγμα, την απαγόρευση δανεισμού από κρατικές τράπεζες
της Ευρώπης, των τουρκικών τραπεζών και τομεακές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα δηλαδή που κατεξοχήν μπορεί να πλήξει ένα κρίσιμο τομέα της τουρκικής οικονομίας. Δεν επέμεινε σε αυτό το κεκτημένο ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό χρησιμοποίησε την έντονη αλλά απολύτως ακριβή φράση ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πέταξε λευκή πετσέτα. Και βλέπουμε, μόνο ότι γίνονται προσπάθειες και στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι και εκεί, λόγω αντιδράσεων πάλι της ευρωπαϊκής δεξιάς, το εύλογο αίτημα για εμπάργκο όπλων να μην μπαίνει καν στο κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων, που επιχειρήθηκε να βρεθεί ένας κοινός τόπος, γιατί έβαλε βέτο το λαϊκό κόμμα. Ο ίδιος ο κύριος Βέμπερ προβάλλεται στην Ελλάδα ως ιδιαίτερα φιλέλληνας στη σύγκρουση αυτή. Ευχαρίστω και να συνεχίσω όμως. Παρακαλώ, κύριε Τίτσο. Ναι. Κοιτάξτε, αν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όπως τα λέτε, πάρτε ένα τηλέφωνο τους Ποντέμους στην Ισπανία, γιατί είναι ισπανικό το αεροπλανοφόρο που θα αλλάξει τις ισορροπίες δυνάμεων στο Αιγαίο. Επομένως, εφόσον έχει τέτοια επιρροή και τα βρίσκεται όλα τόσο εύκολα και φταίει ο Μητσοτάκης για όλα, πάρτε τους συντρόφους σας που είναι στην κυβέρνηση της Ισπανίας να βάλουν αυτοί ένα διμερές βέτο και τουλάχιστον να απαλλαγούμε από το αεροπλανοφόρο που μας καταπιέζει. Ωραία. Θέσατε πράγματι ένα θέμα. Γιατί χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Γιατί εγώ ζήτησα εμπάργκο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατάλαβα τι λέτε. Να σας απαντήσω. Γιατί και αυτό το θέμα που θέσατε, έστω και άθελά σας, αναδεικνύει σημαντικές ευθύνες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Οι 7 χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, επιτρέψτε μου όμως, σας άφησα να διακόψετε, αλλά να έχω και εγώ την ευκαιρία να πω την άποψή μου. Λέω λοιπόν ότι οι 7 χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στο πλαίσιο αυτού του πολύ χρήσιμου πολυμερούς θεσμού διπλωματίας, τον ΜΕΝΤΕΦΤΑ, που είχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθιερώσει, ήταν πάντοτε στο πλευρό της Ελλάδας σε όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια. Φροντίζαμε μάλιστα πριν από κρίσιμα ευρωπαϊκά συμβούλια να προηγηθεί η διάσκεψη των ΜΕΝΤΕΦΤΑ, ούτως ώστε τα συμπεράσματα αυτής της συνόδου να αποτελούν πρόπλασμα της επόμενης. Το γεγονός λοιπόν ότι και αυτός ο θεσμός ο πολυμερούς διπλωματίας αγνοήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε σύγκληση τελευταία με πρωτοβουλία ποιου, του πρόεδρου Μακρόν, όχι του κυρίου Μητσοτάκη, οδήγησε στην αποστασιοποίηση συμμάχων και εταίρων μας, που η φυσική τους θέση είναι δίπλα στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο η Ισπανία και η Ιταλία. Και η Μάλτα Ισπανία ουσιαστικά διαφοροποιήθηκαν από τις κυρώσεις. Ειδικά η Μάλτα βρέθηκε όσο το δυνατόν πιο μακριά μπορεί από τις ελληνικές θέσεις. Η δε Πορτογαλία ήταν ουσιαστικά άφωνη στα τραπέζια. Αυτό λοιπόν δείχνει το γεγονός ότι όταν εγκαταλείπεις την ενεργητική διπλωματία και στηρίζεσαι απλώς σε δηλώσεις ηθικής συμπαράστασης χωρίς αντίκρισμα, αυτό έχει συνέπειες στο διπλωματικό κεφάλαιο που έχει συσσωρεύσει. Και δεν μπορείς πια να το αξιοποιήσεις όπως πριν. Μάλιστα. Και για μια μικρή φράση και για τα θέματα της των σχέσεων με τις το συγκεκριμένο, γιατί δεν ασκείτε την επιρροή σας στην Ισπανική κυβέρνηση, που είναι η σύντροφή σας, για να σταματήσει αυτό που κάνει, να εξοπλίζει την Τουρκία και με ένα αεροπλανοφόρο. Τώρα, αν απέτυχε ο Μητσοτάκης. Όχι, να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω. Η λευκή πετσέτα και όλα αυτά, αυτά είναι περιγραφές. Πάρτε μια πρωτοβουλία. Έχετε επιρροή ή δεν έχετε? Όχι απλώς έχουμε πάρει πρωτοβουλία, έχουμε ασκήσει την επιρροή αυτή. Σας είπα ότι έστειλε επιστολή σε όλους τους ηγέτες των προοδευτικών κομμάτων, των σοσιαλδημοκρατικών, ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των προηγούμενων ημερών. Άλλα είναι τα όρια όμως μιας κυβέρνησης, άλλα είναι τα όρια μιας αντιπολίτευσης. Δεν εκπροσωπεί η αντιπολίτευση τη χώρα. Και όταν η κυβέρνηση εκπροσωπεί τη χώρα, δεν κάνει αυτά που πρέπει. Το βασικό πρόβλημα που έχουμε, κύριε Τίτσο, στη γενικότερη σύλληψη της εξωτερικής πολιτικής είναι ότι εμείς δεν περιμένουμε ούτε προστάτες ούτε σωτήρες. Αναβαθμίσαμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναβαθμίσαμε τη σχέση μας. Τώρα σχολιάζω την ερώτηση που σας τέθηκε για τον κύριο Μπάιντεν και για την ενδεχόμενη αλλαγή φρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι θα εκλείψει αυτός ο προσωπικός διάβλος. Εντάξει, εσύ ο Τσίπρας έβρισκε καταπληκτικό τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή, ακούστε, κύριε Τίτσο, δέχθηκα μια διακοπή για να έχουν και οι τηλεθεατές τη χαρά να απολαύσουν ένα διάλογο. Αλλά όχι διακοπή στη μέση και της φράσης. Και τα Skype πράγματι δεν είναι πολύ βολικά. Έχετε δίκιο, κύριε Κατρούγκαλε. Ναι. Εντάξει, και εγώ έχω λοιπόν, δίκιο με τον Τραμπ, όμως λοιπόν, και τον Τσίπρα. Ότι εμείς αναβαθμίσαμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας είναι από τους λίγους Ευρωπαίους, όχι Έλληνες ηγέτες, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο, ο Ανδρέας Παπανδρέου το έκανε επίσης, που έχει δει 2 Αμερικανούς Προέδρους στη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.
αλλά είναι και ο Έλληνας συγκέτης που πήγε τρεις φορές στην Κίνα και τρεις φορές στη Ρωσία. Γιατί εμείς δεν αναβαθμίσαμε τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας την αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αλλά στην ευθυγράμμιση συμφερόντων. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και με τον πρόεδρο Τραμπ, πετύχαμε το 3-1. Και ήρθε ο κύριος Πομπέο στο Ισραήλ να δώσει την στρατηγική επίνευση των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, να διαμορφώσουμε δική μας ατζέντα και να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων, να μην την έχουμε παραδώσει όπως τα τελευταία δύο χρόνια στην Τουρκία. Ευχαριστώ, κύριε Καρδουγκάλη. Ακριβώς λοιπόν έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εξωτερική πολιτική ως κάτι που προωθεί τα συμφέροντα τα κυριαρχικά της χώρας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης. Κύριε Κίρτσο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση, αν είναι εύκολο. Τώρα με αυτό που έχει κάνει ο Ερντογάν με το Oruç Reis, θα μπει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με την Άφτεξ που έχουν βγάλει. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να προχωρήσουν οι διερευνητικές ή να μην γίνουν? Τι πιστεύετε? Δεν μπορώ να σας απαντήσω ιδιαίτερα γρήγορα. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να παίξουμε σε βάθος χρόνου, γιατί τον πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε. Η οικονομία του, μπορεί να μην υπάρχουν κυρώσεις, αλλά κανείς δεν επενδύει πλέον στην Τουρκία. Δηλαδή όλοι κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας, φεύγουν τα κεφάλαια. Η Γαλλία είναι πολύ μαζί μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργά-αργά πηγαίνει προς τα εκεί που θέλουμε. Περιμένουμε και αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέτρα μας. Πάντως δεν έχετε εικόνα σήμερα εσείς με την εμπειρία σας να μας πείτε αν πρέπει μετά από αυτό που έκανε ο Ερντογάν, και αυτό έρχεται μερικά 24 ώρα μετά από αυτό που κάνανε και στα Βαρόσια στην Κύπρο, ναι, δεν μπορείτε να μας πείτε αν πρέπει να γίνουν οι διερευνητικές ή όχι? Νομίζω ότι και να γίνουν δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Μάλιστα. Αλλά το αν δεν γίνουν έχει σημασία ποιος θα το χρεωθεί. Για πάμε λίγο, μείνετε ακόμα δύο λεπτά μαζί μας αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κατρούγκαλε και κύριε Κίτσο. Κύριε Στρατούλη,